Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Γεια σας, καλημέρα. Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είσαστε στη Λαμία, στη γενέτειρά σας και εκεί που εκλέγεστε, να τα λέμε αυτά γιατί μπορεί και να πλησιάζουν οι εκλογές. Εσείς μπορεί να μην το παραδέχεστε, αλλά εμείς το φωνάζουμε. Είμαι όπως είμαι σταθερά και διαχρονικά τα τελευταία 16 χρόνια. Όντως, είστε πρακτικός. Πάμε πρώτο ερώτημα, κύριε Υπουργέ, που έχει να κάνει με μια χθεσινοβραδινή είδηση. Καλή είδηση, εμείς την αναγνωρίσαμε, αλλά έχει ένα κενό που θέλουμε να μας το βοηθήσετε. Ρήτρα αναπροσαρμογής. Καταθέσατε τροπολογία στη Βουλή. Την ξεχνάμε τη ρήτρα αναπροσαρμογής από την 1η Αυγούστου του 2022 μέχρι τον Ιούλιο του 2023. Είχαμε ακούσει όμως, κύριε Υπουργέ, ότι θα την ξεχάσουμε από τον Ιούλιο. Αυτός ο μήνας γιατί μας έφυγε, τι έγινε? Δεν έφυγε κάποιος μήνας. Είναι συνδυαστικά μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν με τη ρήτρα αναπροσαρμογής που είδατε. Υπάρχει άλλη διάταξη που αφορά τον τρόπο με τον οποίο τιμολογείται η χονδρική τιμή ενέργειας και υπάρχει και η παρέμβαση που αφορά το πώς η πολιτεία βοηθάει τον οικοκυριό ή την επιχείρηση μέσα και από την αξιοποίηση του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης για να μπορέσει τελικά ο πολίτης, νοικοκυριό και επιχείρηση, αυτό είναι το τελικό ζητούμενο, να έχει μία μείωση της επιβάρυνσης στις τάξεις του 70 με 90% από την 1η Ιουλίου και μετά. Άρα δηλαδή η αναπροσαρμογή ρήτρα που καταργείται από την 1η Αυγούστου ουσιαστικά θα έχετε προλιάνει το έδαφος, να το πω έτσι, και από τον Ιούλιο θα δούμε ελαφρύνσεις στους λογαριασμούς. Σωστά έχω καταλάβει? Ήδη βλέπουμε ελαφρύνσεις στους λογαριασμούς. Γιατί, να θυμίσω, ότι οι παρεμβάσεις που είχαμε ανακοινώσει στο ρεύμα είχαν τρεις διαστάσεις. Η μία είχε αναδρομικό χαρακτήρα και βλέπετε ότι τώρα ολοκληρώθηκαν τα ΑΦΜΗ και τη δηλώση των πολιτών. Αναδρομικός χαρακτήρας έτσι ώστε να αποδώσουμε στην κοινωνία για την πρώτη κατοικία το 60% της επιβάρυνσης που είχαν από τον Δεκέμβριο μέχρι τον Μάιο στους λογαριασμούς τους. Αναδρομικό αυτό. Ξέρω ότι έχετε και μια δυναμία και εσείς στους αριθμούς. Κόστος περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ. Στη συνέχεια έχουμε την παρέμβαση για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο. Μάιο και Ιούνιο, πιο γενναία παρέμβαση, όχι μόνο στην πρώτη κατοικία, αλλά σε όλες τις κατοικίες και όχι μόνο μέχρι τις 300 κιλοβατόρες, αλλά και πάνω από τις 300 κιλοβατόρες, καλύπτουμε το 50%. Ήδη μικρομεσαίες επιχειρήσεις βλέπουν στους λογαριασμούς τους αυτή την ωφέλεια. Και η τρίτη ενότητα αφορά από τον Ιούλιο και μετά. Για να έχω μια συνολική εικόνα των μεγεθών, γιατί είτε με ρωτήσετε το όχι, εγώ θα το πω αυτό. Και θα σας αφήσουμε. Από το ρεύμα μόνο, οι παρεμβάσεις για το ρεύμα είναι 6 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το τέλος του 2022. Ναι. 6 δισεκατομμύρια ευρώ από τα 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ που είναι οι συνολικές παρεμβάσεις προκειμένου να περιορίσουμε όσο είναι εφικτό. Θα τα πούμε και για τις υπόλοιπες παρεμβάσεις. Οικονομικές συνέπειες. Η αλήθεια είναι, κύριε Υπουργέ, ότι γενικώς έχετε μπει στη διαδικασία ανακοινώσεων για μια δέσμη μέτρων και για το ρεύμα και για την ακρίβεια στη βενζίνη. Είπατε μέσα στην εβδομάδα, σας άκουσα σε μια συνέντευξή σας, να λέτε ότι μέσα στο καλοκαίρι θα δημιουργηθεί πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν αυτό σημαίνει ότι το επόμενο χρονικό διάστημα μπορεί να σκεφτείτε ξανά το ενδεχόμενο να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Πρώτον, σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχει ούτε ένα ευρώ δημοσιονομικός χώρος. Εξαντλήθηκε στο σύνολό του στις παρεμβάσεις που πριν λίγο αναλύσαμε. Για το σήμερα, όπως είπατε, αλλά είπατε ότι μέσα στο καλοκαίρι. Αν επιτρέπετε, μισό λεπτό. Ύψους 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Δημιουργήθηκε δημοσιονομικός χώρος μέσα στη χρονιά δύο φορές. Την πρώτη φορά για το πρώτο τετράμινο και τη δεύτερη φορά για να ανακοινώσουμε τα καύσιμα τον Μάιο. Άρα, αν συνεχίσει έτσι η οικονομία, φαίνεται ότι μπορεί να δημιουργηθεί πρόσθετο δημοσιονομικός χώρος στο επόμενο χρονικό διάστημα. Πρώτη ενότητα συνεπώς. Πού θα κατευθυνθεί αυτό που σας ρωτάει η Στέλλα? Δεν υπάρχει, μπορεί να δημιουργηθεί. Θα πάει στον ειδικό φόρο ή θα πάει κάπου αλλού? Περιμένετε. Το πού θα πάει θα εξαρτηθεί. Για τον ειδικό φόρο το αφήνω στην άκρη. Να δούμε λίγο την περιοχή. Δεν θα ήθελα να το αφήσω στην πάει... άκρη. Γιατί αφορά όλο τον κόσμο. Όχι, το αφήνω στην άκρη για να μιλήσω διακριτά εννοώ. Ναι. Περιμένετε. Ναι. Το πού θα πάει θα εξαρτηθεί από την δυναμική των εξελίξεων το επόμενο χρονικό διάστημα. Ξέρει κανένας μας ποια θα είναι η ακριβή τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος? Όχι. Εμείς έχουμε κάνει μια εκτίμηση για τα ποσά που σας είπα πριν με ένα ύψος χονδρικής τιμής. Εάν αυτό είναι πιο πάνω, θα χρειαστούμε πρόσθετες παρεμβάσεις για το ηλεκτρικό ρεύμα. Δεύτερο, ξέρει κάποιος ποια θα είναι η τιμή των καυσίμων μετά το Σεπτέμβριο? Προφανώς όχι. Άρα πιθανόν να χρειαστούν πρόσθετη πόρη μετά το Σεπτέμβριο. Ναι. Τρίτη παρατήρηση.
πρέπει να καταργήσουμε την εισφορά αλληλεγγύης στους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους από το 2023. Αυτά είναι 450 εκατομμύρια ευρώ. Συνεπώς, δεύτερη διακριτή, ξεκάθαρη απάντηση. Αν δημιουργηθεί δημοσιονομικός χώρος, που φαίνεται ότι μέχρι σήμερα δημιουργείται, το πού αυτός θα πάει θα εξαρτηθεί από την δυναμική των εξελίξεων στην οικονομία και στην ακρίβεια το επόμενο χρονικό διάστημα και από τις προτεραιότητες που θέσει ο Πρωθυπουργός. Άρα, καύσιμα. Ναι. Καύσιμα. Μισό λεπτό, Υπουργέ, για να το συνεχίσετε. Να το συνεχίσετε με τα καύσιμα, αλλά να το κλείσουμε το κεφάλαιο. Άρα, ξεχνάμε το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αυτό εγώ καταλαβαίνω από τα κουβέντα. Και πάμε στοχευμένα σε επιδοματική πολιτική που θα μας την περιγράψετε τώρα. Όχι, γι' αυτό θέλω να πω, ναι. Για τα καύσιμα. Δεν υπήρχε ποτέ θέμα από την κυβέρνηση μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και μάλιστα. Άρα δηλαδή αυτό δεν θα το δούμε στο μέλλον. Να ολοκληρώσω λίγο. Μα σας ρωτάω, κύριε Στέκουρα. Μάλιστα έχετε. Ναι. Λέω, δεν θα το δούμε. Έχει τοποθετηθεί η κυβέρνηση και ο Έλληνας Πρωθυπουργός πολλές φορές. Ναι, αλλά τα πράγματα ξέρετε αλλάζουν. Αρκεί να έχει κάτι λογική. Εδώ συνεπώς έρχεται ακόμα και το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή χθες. Που επικεφαλής είναι ο πρώην Γενικός Γραμματέας επί ΣΥΡΙΖΑ του Υπουργείου Οικονομικών και λέει ότι στα καύσιμα ορθώς τα μέτρα είναι στοχευμένα και ορθώς αξιοποιούμε τον επιπλέον ΦΠΑ από τα καύσιμα και την φορολόγηση των υπερκερδών των επιχειρήσεων προκειμένου στοχευμένα να δώσουμε βοήθεια στην κοινωνία. Αυτή είναι η σωστή προσέγγιση. Μάλιστα. Με κοινωνικό πρόσημο. Άρα είναι ξεκάθαρο. Ήρθαμε συνεπώς, ήρθαμε συνεπώς και δώσαμε ένα πιο γενναίο πακέτο για τα καύσιμα, 80 και 100 ευρώ στην υπηρετική και την ισιωτική Ελλάδα, έτσι ώστε να καλύψουμε τμήμα των αναγκών που δημιουργείται το επόμενο χρονικό Γιατί διάστημα. Γιατί όμως τους βάζετε ένα μήνα μετά να κάνουν έτσι, Υπουργέ, ενώ πιάνει τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Δηλαδή θα τα πάρουν τα λεφτά μέσα Αυγούστου, έτσι όπως φαίνεται. Θα το πάρουν νωρίτερα, αλλά έχουμε 5 πλατφόρμες ταυτόχρονα οι οποίες λειτουργούν. Ναι. Παράλληλα έχουμε φορολογικές δηλώσεις. Παράλληλα έχουμε και μια σειρά από άλλες ενέργειες. Είδατε ότι προχθές, βλέποντας την ανάγκη που υπάρχει, έγκαιρα, νωρίς, παρά το γεγονός ότι είχαν ανοίξει τις πλατφόρμες πάρα πολύ νωρίς, δώσαμε παράταση στην υποβολή φορολογικών δηλώσεων. Ναι, παράταση εκεί δώσατε. Στα άλλα δύο τρέχουν και δεν φτάνουν οι άνθρωποι. Power pass λήγει 30 του μηνός τώρα την Πέμπτη. Δεν έχουν υποβάλει ακόμα οι άνθρωποι. Είναι 6 εκατομμύρια οι δικαιούχοι. Θα μας δώσετε από παράταση. Από τη μία μου λέτε. Ανοίξτε τι πλατφόρμες νωρίτερα και από την άλλη μου λέτε δώστε παρατάσεις. Αφού την ανοίξατε τώρα και την κλείνετε. Είναι αντιφατικά μεταξύ τους. Θα δώσετε παράταση για το Power Pass. Εάν απαιτηθεί, έχουμε δείξει ότι έχουμε γρήγορα αντανακλαστικά. Αλλά είναι κάτι που αυτή τη στιγμή δεν προκύπτει. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο, κύριε Υπουργέ. Αυτό που είχαμε ακούσει πριν καιρό για το ενδεχόμενο να μειωθεί σε κάποια πολύ λίγα έστω προϊόντα, ο ΦΠΑ στα βασικά προϊόντα. Υπάρχει καθόλου ή το έχουμε ξεχάσει? Θέλω να σας πω όχι ότι από εμάς, πολύ από κυβερνητικά χείλη, στελέχη. Από συναδέλφους σας υπουργούς. Αυτό σας ρωτάω, εσείς ξέρετε τι έχουμε στο ταμείο, εσείς θα μας απαντήσετε κιόλας. Νομίζω ότι ήμουν πολύ ξεκάθαρος, οπότε είναι περιττό το ερώτημα. Από τη στιγμή που σας έχω ήδη απαντήσει. Ποτέ δεν είναι περιττό ένα ερώτημα. Οι απαντήσεις μπορεί να είναι περιττές. Μα ξέρω ότι η αμέσως επόμενη ερώτησή σας θα είναι για το επίδομα ανεργίας ή θα είναι για τα επιδόματα που δίνουμε στους εργολαβητούς. Είναι λογικό, δεν είναι αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο, γι' αυτό θα σας ρωτήσω. Ξέρετε, είναι ερωτήματα που μας στέλνουν στο τηλέφωνο. Σας ακούμε. Ναι. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Πριν μια εβδομάδα ανακοινώσαμε τα καύσιμα. Δεν μου κάνατε ουσιαστικά καμία ερώτηση για τα μέτρα. Τα προσπεράσαμε. Γιατί τα εξηγήσαμε πολύ. Και πάμε πολύ στα επόμενα μέτρα. Και πάμε στα επόμενα μέτρα. Ναι. Λεφτόδεντα δεν υπάρχουν. Γι' αυτό σας έβαλα από την αρχή το πλαίσιο. 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ είναι το υψηλότερο πακέτο που έχει δοθεί μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Το αναγνωρίζουμε. Σύμφωνα και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και με το Ινστιτούτο που αξιοποιεί η αξιωματική αντιπολίτευση, το Ινστιτούτο Μπρούγκελ. Έχουμε αποδείξει ότι όταν δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος, αυτός αξιοποιείται. Επαναλαμβάνω, συνεπώς, ότι το πού θα κατευθυνθεί ο επιπλέον δημοσιονομικός χώρος, αν δημιουργηθεί το επόμενο διάστημα, θα εξαρτηθεί από τις επιλογές του Πρωθυπουργού, από τις προτάσεις του Οικονομικού Επιτελείου και από την ανάγκη αυτός ο δημοσιονομικός χώρος να κατευθυνθεί στον πολίτη. Να καταλήξει στον πολίτη
και να μην χαθεί στην εφοδιαστική αλυσίδα. Υπουργέ, άρα, ναι, ναι. Σας απαντάω και στο συγκεκριμένο ερώτημα που μου θέσατε. Ωραία. Το τελευταίο. Ωραία. Έχουμε το εξής. Επιστρεπτές προκαταβολές. Είναι 700.000 συμπολίτες μας που περιμένουν να ανέβουν τα εκαθαριστικά για να δουν τι θα πληρώσουν. Μήπως τελικά δεν πληρώσουν στο τέλος τίποτα. Γιατί θα σας ρωτήσω τέλα για τις εκλογές λίγο. Μέχρι τώρα μου έχετε πει για ειδικό φόρο στα καύσιμα μόνο 20 λεπτά μείωση είναι 1,5 δις. Μου λέτε να κουρέψουμε, να διαγράψουμε. Δεν λέω, ερώτημα έδωσα. Μακάρι να τις κουρέψετε, αλλά δεν λέω να τις κουρέψετε. Αυτό ερώτημα έδωσα. Αυτό η αντιπολίτευση, όχι εμείς. Εμείς δεν σας είπαμε για κούρεμα. Να είμαστε δίκαιοι. Εάν λέτε μακάρι, σημαίνει ότι ουσιαστικά θέλετε κάποιο άλλο φόρο να αυξηθεί. Γιατί για να κάνεις μια πολιτική δεν κάνεις μια άλλη. Αυτό είναι 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα τρόφιμα, εξαρτάται από τα ποια τρόφιμα, είναι κάποια εκατομμύρια ευρώ. Συνεπώς, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα πρόσθετο. Ισχύει ό,τι έχουμε πει για τον Ιούλιο, για τέλος του Ιουλίου, για την επιστρεπτή προκαταβολή. Α, μάλιστα. Ωραία. Άρα είναι σημαντικό αυτό που μας λέτε. Τώρα... Τις επόμενες ημέρες θα υπάρχουν συγκεκριμένες ενέργειες από την ΑΔΕ που θα ενημερώνουν τον κάθε πολίτη τι οφείλει και πώς θα επιστρέψει. Επιστρεπτέα προκαταβολή 8,3 δις, το λέει η ίδια η λέξη, επιστρεπτέα προκαταβολή, και από τα 8,3 δις προβλέπουμε ότι θα επιστραφούν μέχρι 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα άλλα κουρεύτηκαν. Σημαντικό. Σημαντικό. Με κοιτάει ο Ντίνος γιατί περιμένει να σας ρωτήσω για τις εκλογές. Εκλογές, δεν γίνεται να σας ρωτήσει. Δεν πάμε σε εκλογές. Γι' αυτό σας κάνω το ερώτημα. Μου πείτε ότι είναι περιττό. Όχι, δεν είναι τίποτα. Αν μου επιτρέπετε, υπάρχει ένα μη περιττό ερώτημα που δεν μου έχετε κάνει. Να μας το κάνετε. Για τις μειώσεις φόρων. Ναι. Για τις μειώσεις φόρων. Δεν μιλάμε καθόλου. Θα κάνετε άλλες μειώσεις φόρων. Θα κάνετε και επιπλέον μειώσεις φόρων. Μισό λεπτό. Έχετε πάει ήδη στο μέλλον, όταν στο πορτοφόλι σας, στο πορτοφόλι μας, έχουμε πολύ λιγότερους φόρους που πληρώνουμε. Αυτό δεν είναι διαθέσιμο εισόδημα. Σαφέστατα. Προκειμένου ο πολίτης να μπορέσει να έχει μια καλύτερη καθημερινότητα. Τον ΕΝΦΙΑ είναι 370 εκατομμύρια ευρώ. Αν μου πείτε ότι κακώς μειώσαμε τον ΕΝΦΙΑ, να τον αυξήσουμε στα περσινά επίπεδα, προκύπτει κάποιος χώρος για τα καύσιμα. Ναι. Αλλά θα πρέπει να αυξήσουμε τον ΕΝΦΙΑ. Δεν βλέπω κανένα να το εισηγείται. Α, Υπουργέ, μας αδικείτε. Όταν δίνουμε επεκτάσεις. Δείχνουμε βήμα-βήμα πώς θα πάρει ο άλλος μειωμένο φόρο και το λέμε. Δηλαδή, μας αδικείτε τώρα. Άρα, οι μειώσεις φόρων είναι διαθέσιμο εισόδημα στον πολίτη. Το γεγονός ότι οι φορολογικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα, το 75% δεν θα πληρώσει φόρους από τους πολίτες, είναι αποτέλεσμα της φορολογικής πολιτικής που ασκεί η κυβέρνηση. Μάλιστα απλώς για μια υπουργέ, χρονιά, απλώς το 2021, εμείς... που ήταν πολύ ψηλά στα ποσά. Συμφωνούμε. Απλώς η δικιά μας η δουλειά είναι, όταν έχουμε τον Υπουργό Οικονομικών, να τον θέλουμε να τον πάμε και λίγο παραπέρα. Καταλάβετε, γιατί ο κόσμος περιμένει και το κάτι παραπάνω. Αντιλαμβάνεστε πώς το λέω. Το κάτι παραπάνω όμως θα πρέπει να προσεγγίσουμε όλη την εικόνα. Ναι. Επίσης να προσεγγίσουμε την εικόνα, ούτε αυτό το ακούω στο δημόσιο διάλογο, ότι η χώρα είχε ανάπτυξη 7% το πρώτο τρίμηνο με τον πληθωρισμό μέσα. Να σας πω γιατί δεν το ακούτε στο δημόσιο. Το πρώτο τρίμηνο έχουμε κατανάλωση 10%. Κατανάλωση. Δεν το ακούτε, διότι όταν πηγαίνει ο άλλος να πάρει βενζίνη και έχει 2,60 η βενζίνη, καταλαβαίνετε κύριε Υπουργέ ότι δυσκολεύεται η κατάσταση και δυστυχώς δεν μένει αυτό στο δημόσιο. Δηλαδή, ό,τι και να δίνετε, σας τα τρώει η ακρίβεια. Και εγώ είμαι από αυτούς που λέω ότι η ακρίβεια είναι ξενόφερτη. Έτσι, δεν υποστηρίζω αυτό που λένε. Αλλά... Τότε γιατί η κατανάλωση είναι πάνω 10% το πρώτο τρίμηνο του 2022. Είναι σε μονάδες ή σε αξία. Μισό λεπτό, Υπουργέ. Είναι σε μονάδες ή σε αξία. Γιατί σε αξία προκύπτει από την ακρίβεια. Πολύ σωστό το ερώτημά σας. Και σε όγκους είναι το υψηλότερο των τελευταίων 15 ετών. Εντάξει, τι να πω. Γιατί οι ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι πάνω και από το 19. Ναι. Γιατί ο τουρισμός πηγαίνει τόσο καλά. Εκεί πάει όταν. Γιατί η ανεργία συρρυκνώνεται. Πάντως, όπως λέτε, πάμε τόσο καλά. Μήπως αυτό το χρησιμοποιήσετε ως όπλο για προώρες κάλπες, το ότι πηγαίνουμε τόσο καλά σε όλα τα πεδία. Εμείς έχουμε σχεδιασμό τετραετίας. Αλλά προσέξτε, κύριε Κατώνα. Εγώ τι προσπαθώ να πω. Και αυτή νομίζω είναι μια συνετή στάση στο πεδίο της οικονομίας. Υπάρχει μια θετική ανάγνωση της πραγματικότητας και μια αρνητική. Ισχύουν και τα δύο. Έχουμε υψηλή ανάπτυξη, μείωση ανεργίας, υψηλή κατανάλωση, διαθέσιμο εισόδημα που δημιουργήθηκε από το παρελθόν. Και από την άλλη πλευρά έχουμε πολύ ψηλό πληθωρισμό που ροκανίζει το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη. Αυτή την ισορροπία προσπαθούμε να πετύχουμε. Μάλιστα. Ακριβώς επειδή υπάρχει η δυσκολία της καθημερινότητας, προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε την καλή μεγάλη εικόνα
και να την ενισχύσουμε. Άρα ο Υπουργός Οικονομικών. Τα 8,5 δισεκατομμύρια. Θα ήθελε τώρα ο Υπουργός Οικονομικών εκλογές ή να περιμένουμε λίγο? Έχουμε σχεδιασμό τετραετίας. Αυτό που δεν θα ήθελε ο Υπουργός Οικονομικών, νομίζω όποιος Υπουργός Οικονομικών, είναι μια παρατεταμένη ταξική προεκλογική περίοδο. Δώσα τα απάντηση. Τοξική. Παρατεταμένη, τοξική προεκλογική περίοδο. Υπουργέ, σας ευχαριστούμε. Και καλά, επιβεβαιωθήκα την άλλη φορά. Δώσατε τελικά το επίδομα πετρελαίου και των καυσίμων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε πολιτικό πάνελ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.